Πάσχα Ελλήνων, αλλά πολύ μακριά. Πάσχα Ελλήνων στο Κονγκό, παραδοσιακό Πασχαλινό γλέντι, είναι η ελληνική κοινότητα στο Λουμπουμπάσι, φίλες και φίλοι. Με 10 αρνιά στη σούβλα, κοκορέτσια και κλαρίνα. Κλαρίνα στο Κονγκό, παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπουμε ήδη το Γιάννη μπαλωμένο με την παρέα του. Καλημέρα, Γιάννη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλη τη γη. Χρόνια πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, της Πολάη του Αγρινίου. Πια στο Αγρίνιο, πώς, πώς το λένε το χωριό? Σπολάη του Αγρινίου. Σπολάη του Αγρινίου. Εκεί ζει η οικογένεια, μαμά, μπαμπάς. Μαμά, αδέρφια. Μαμά, αδέρφια. Να τους χαίρεσαι. Και ο κύριος δίπλα. Ο κύριος δίπλα είναι ο κύριος Βασίλης. Πολλά χρόνια στο Κονγκό. Κρατά και τηρεί τα παραδοσιακά μας έθιμα. Όπως και εμείς όλοι στην ελληνική κοινότητα, είμαστε μια μεγάλη κοινότητα από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Όλη η Ελλάδα κλεισμένη σε μια κοινότητα. Πόσα άτομα από την Ελλάδα στο Κονγκό? Στη συγκεκριμένη πόλη είμαστε γύρω σε 350 άτομα. 350 άτομα σε μια πόλη. Πήγε ο πρώτος και τράβηξε κι άλλους. Και όχι μόνο. Mm-hmm. Μια κοινότητα οργανωμένη με το δικό της εστιατόριο, το δικό της σχολείο. Μπράβο. Από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο. Μπράβο σας. Δικιά της εκκλησία. Και για πείτε κάποια μέρη της Ελλάδας, από παντού. Κρήτη, Βόρεια Ελλάδα, νησιά, από παντού Έλληνες. Ο κύριος Βασίλης είναι από την Ήπειρο. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης απέναντι. Ναι. Είναι από το Βελεστίνο της Μαγνησίας. Μπράβο. Ο κύριος Τάσος. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού είσαι? Από το Λεμαϊδα. Από το Λεμαϊδα. Βόρεια Ελλάδα. Κύριος Νίκος απέναντι που φτιάχνει τα αρνιά από Σάμο. Από Σάμο, κάθε γωνιά της Ελλάδας και υπηρετική χώρα και νησιά. Και πώς είναι τώρα, κύριε Γιάννη, να τηρείτε το Πάσχα, το κανονικό, το ελληνικό, τόσες χιλιάδες μίλια μακριά. Κλαρίνα, αρνιά βλέπουμε πίσω και η κλασική παράδοση. Ο Έλληνας όπου και να πάει είναι πάντα Έλληνας. Είναι πάντα Έλληνες. Τι έχετε ετοιμάσει για σήμερα, κύριε Γιάννη, για δείξτε μας. Για σήμερα. Ναι. Όπως βλέπετε, έχουμε τα αρνιά στη σούβλα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε γουρουνόπουλο. Πού είναι, παπά? Εδώ έχουμε γουρουνόπουλο. Εδώ έχουμε τα κοντοσούβλια, ο αρχιμάστορας, ο κύριος Παναγιώτης Νικολόπουλος. Μπράβο. Σιγά σιγά μπαίνουν και τα κοκορέτσια μας απέναντι. Έχουμε και άλλες σούβλες. Και από την άλλη πλευρά σε λίγο θα βάλουμε και άλλα κάρβουνα και ένα μεγάλο γκριλ για οτιδήποτε κρεατικό. Πόσο κόσμο περιμένετε, κύριε Γιάννη? Βλέπω πολύ, πολύ φαΐ. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμη, είναι άλλα τόσα. Αλήθεια το λέτε? Θα μαζευτούν γύρω στα 300 άτομα, βεβαίως. Γύρω στα 300 άτομα θα μαζευτούμε. Ξέρετε τι μου θυμίζετε? Έλα, Τάσο. Τι λέει, τι φωνάζει? Τα κλαρίνα, θα φέρετε και κλαρίνα? Θα έχουμε κλαρίνα, αλλά δεν θα είναι κλαρίνα ζωντανά, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Mm-hmm. Θα έχουμε μουσική, θα έχουμε γλέντι μεγάλο. Θα ρίξετε και το χορό δηλαδή μετά. Πρώτα φαΐ, μετά χορός. Χωρίς χορό δεν γίνεται. Χωρίς χορό δεν γίνεται. Να σας πω, κύριε Γιάννη, επειδή βλέπουμε γύρω-γύρω ντόπιους οι οποίοι σας βοηθούν, συμμετέχουν. Ναι. Τους έχετε μοιήσει στο ελληνικό Πάσχα και τους ντόπιους έχουν μάθει τα έθιμα και συμμετέχουν? Εννοείται, είναι υπάλληλοι της ελληνικής κοινότητας του εστιατορίου μας. Ναι. Ξέρουν και ελληνικά κάποιοι από αυτούς τόσα χρόνια εδώ πέρα. Και έχουν τρυφήσει και αυτοί στα δικά μας πατροπαράδοτα και έθιμα. Και έχουν μάθει τα κόλπα όλα. Πώς είναι η ζωή εκεί στο Κονγκό? Η ζωή στο Κονγκό, κοιτάξτε να δείτε, είναι... Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ίσως είναι καλύτερα από την Ελλάδα. Όπως είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή σε θέματα εργασίας, σε θέματα ότι εδώ πέρα δεν έχουμε lockdown. Η ζωή κυλάει σε, πιστεύω, εσείς, σε κανονικούς ρυθμούς. Εσείς τι δουλειά κάνετε εκεί, κύριε Γιάννη? Εγώ είμαι ο σεφ της ελληνικής κοινότητας. Είστε ο σεφ της ελληνικής κοινότητας. Mm-hmm. Πόσα χρόνια είστε εκεί? Σε 3 μέρες κλείνω τον 5ο χρόνο. Άντε, μπράβο. Μπράβο. Να είστε καλά στην πατρίδα, γυρνάτε. Έρχομαι, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο έρχομαι στην πατρίδα. Α, έρχεστε, είστε κοντά. Τέλεια. Βεβαίως. Να σας ευχηθώ να το γλεντήσετε, να το χαρείτε. Ακούμε και τα κλαρίνα μπήκαν ήδη από μέσα. Καλά. Βεβαίως. Αν και είμαστε και μια ώρα πίσω από εσάς. Άρα τώρα είστε εκεί 8 παρατέταρτο. Αρκετά νωρίς, αρκετά πρωί. Είμαστε 8 παρατέταρτο. Ναι.
Σας αρκετά πετύχαμε πρωί, αλλά στην έναρξη. Όπως ξέρουμε, το ελληνικό Πάσχα ξεκινάει από πρωί-πρωί. Έτσι. Και για δείξτε μας μία, τι έχετε ετοιμάσει, τραπέζια, πού θα κάτσετε, πώς θα είστε. Κοιτάξτε, αυτά είναι από εκεί στο εστιατόριο, μπορώ να σας τα δείξω. Mm-hmm. Δεν φαίνεται βέβαια, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά από εδώ, ας πούμε. Μπορώ να σας τα δείξω λίγο από εδώ. Γλέντι γάμου δηλαδή έχετε στήσει, κύριε Γιάννη. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, κόλλησε λίγο εικόνα, αλλά έχουμε στο βάθος τα τραπέζια. Λέω, γλέντι γάμου έχετε στήσει. Βεβαίως, γλέντι γάμου. και κάτι παραπάνω. Να είστε καλά.